Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 16 Ιανουαρίου του 2023, ημέρα Δευτέρα. Χθες Κυριακή, συγγνώμη, αλλά πήρα άδεια από τη σημαία. Δεν κάναμε εκπομπή, είχα υποχρεώσεις, είπα να ξεκουραστώ και λίγο. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα, πραγματικά πολύ πλούσια είναι η απόψινη εκπομπή, ναι, το πιστεύω, γιατί δεν είναι όλες, ξέρετε, άμα δεν έχει και επικαιρότητα, δεν μπορούμε να βγάζουμε από το κεφάλι μας πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς στην εκπομπή του Σαββάτου ανέφερα ότι έρχεται ο Μπλίνκεν στις 21-22 Ιανουαρίου. Έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη, γίνονται τέτοια λάθη. Είναι ένα μήνα μετά, 21-22 Φεβρουαρίου έρχεται Ελλάδα, Τουρκία και Ισραήλ και θα συμμετάσχει στην Τουρκία, δεν ξέρω τι θα πει, σε δύο μέρες 18 του μηνός συναντιέται με τον Τζαβούσογλου στην Ουάσιγκτον. Θα σας πω μετά τι είπε ο Τσαβούσουλος σήμερα για το θέμα και ο Ακάρ. Μετά από ένα μήνα δεν ξέρω γιατί έρχεται, πάντως είναι αξιοπρόσκλητο το γεγονός ότι έχουμε δύο συναντήσεις των δύο υπουργών εξωτερικών μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα. Ακούστε, επειδή με τον πόλεμο έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πολλά από διάφορους, ενώ που γίνεται στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Και επειδή όταν λέγαμε ορισμένα πράγματα δεχθήκαμε και κριτική, μας θεωρούσαν κάπως, όταν σήμερα διάβαζα ένα άρθρο του CNN, πιστέψτε μου, δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι στην ουσία επαναλαμβάνει αυτά που λέγαμε και όταν τα λέγαμε μας θεωρούσαν ότι τα αμφισβητούμε και τώρα τα λέει η πλευρά της Δύσης. Εμείς δεν είμαστε με καμία πλευρά όταν αναλύουμε τα γεγονότα. Είμαστε με την αλήθεια. Αυτή προσπαθούμε να ανακαλύψουμε μέσα στον ορειμαγδό των πληροφοριών, στην παραπληροφόρηση, στις επιχειρήσεις ψυχολογικής άσκησης, ψυχολογικής επιρροής της μια και της άλλης πλευράς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Λοιπόν, ακούστε τι λέει το CNN λοιπόν. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ως δοκιμή όπλων της Δύσης. Αν αυτό το έλεγες πριν από μερικούς μήνες, θα σε έβγαζαν ότι τα παίρνεις από τους Ρώσους, ότι τα ρούβλια, τα... Τώρα το λέει το CNN λοιπόν. Και λέει εκπληκτικά πράγματα πραγματικά. Η ουρανία είναι απολύτως ένα εργαστήριο όπλων από κάθε άποψη, επειδή τίποτε από αυτόν τον εξοπλισμό δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα ποτέ σε πόλεμο μεταξύ δύο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών, λένε οι ειδικοί. Δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία στην ουσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προσέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους τους μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν πώς αποδίδουν τα δικά τους οπλικά συστήματα και ποια πυρομαχικά χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές για να σημειώσουν νίκες σε αυτόν τον σκληρό σύγχρονο πόλεμο, σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του CNN. Αξιωματικοί επιχειρήσεων των ΗΠΑ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν επίσης πόσο επιτυχώς η Ρωσία χρησιμοποίησε φθηνά, αναλώσιμα, μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκρήγνεται κατά την πρόσκληση, τα οποία παρέχονται από το Ιράν, για να αποδεκατήσουν το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ουκρανία είναι απολύτως ένα εργαστήριο όπλων από κάθε άποψη, επειδή τίποτε από αυτόν τον εξοπλισμό δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην πραγματικότητα σε πόλεμο μεταξύ δύο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών, είπε πηγή εξοικειωμένη με τις δυτικές πληροφορίες στο CNN. Πρόκειται για δοκιμή μάχης σε πραγματικές συνθήκες. Για τον Αμερικανικό στρατό, ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν μια απίστευτη πηγή δεδομένων σχετικά με τη χρησιμότητα των δικών του συστημάτων. Ορισμένα συστήματα που δόθηκαν στους Ουκρανούς, όπως το μη επανδρομένο αεροσκάφος Switchable 300 και ένας πύραυλος που έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει τα εχθρικά συστήματα ραντάρ, έχουν αποδεχθεί λιγότερα αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης από ό,τι αναμενόταν, δεν είχαν δοκιμαστεί δηλαδή, σύμφωνα με αξιωματικό των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με γνώσεις στο πεδίο της μάχης, του πεδίου της μάχης, καθώς και πρόσφατη βρετανική μελέτη. Αλλά ο ελαφρύς αμερικανικής κατασκευής πολλαπλός εκτοξευτής πυράβλων Mi-142 ή HIMARS ήταν κρίσιμος για την επιτυχία της Ουκρανίας, παρόλο που οι αξιωματούχοι έχουν εξάγει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το ρυθμό επισκευής και συντήρησης
που απαιτούν αυτά τα συστήματα υπό τόσο βαριά χρήση. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ευαίσθητα και τώρα εντοπίζονται οι αδυναμίες, θα επιδιορθωθούν, θα ενσωματωθούν σε επόμενες παραγωγές, σε παραγωγή, σε επόμενη βάση και θα είναι και πιο αξιόπιστα σε έναν επόμενο πόλεμο. Γι' αυτό γίνονται και γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Ο τρόπος με τον οποίο η Ουκρανία χρησιμοποίησε την περιορισμένη προμήθεια πυράβλων HIMARS, 38 συστήματα από ό,τι είδα έχει προμηθευτεί, για να προκαλέσει όλεθρο στις ρωσικές δυνάμεις και τις αποθήκες ανεφοδιασμού τους, έχει ανοίξει τα μάτια της Δύσης, δήλωσε αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες θα το μελετούν για χρόνια. Κατά πάσα πιθανότητα, οι HIMARS έπαιξαν καθοριστικότατο ρόλο στις ήττες που δέχτηκαν, που υπέστησαν οι Ρώσοι στα διάφορα μέτωπα και στις διάφορες μάχες. Θα το μελετούν για χρόνια, λέει. Οι Ουκρανοί έχουν προβεί επίσης σε καινοτομία στην τακτική τους που έχουν εντυπωσιάσει δυτικούς αξιωματούχους. Διότι και η τακτική που χρησιμοποιούν η μια ή η άλλη πλευρά είναι υπό μελέτη όλων. Κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, οι Ουκρανοί διοικητές προσάρμοσαν τις επιχειρήσεις τους για να χρησιμοποιήσουν μικρές ομάδες πεζικού κατά τη διάρκεια της ρωσικής προέλασης στο Κίεβο. Οπλισμένα με πυράβλους Stinger και Javelin στον ώμο, τα Ουκρανικά στρατεύματα μπόρεσαν να προσεγγίσουν κρυφά τα ρωσικά τάγκς, τα οποία δεν ήταν πλαισιωμένα με πεζικό. Τα έχουμε πει αυτά, ειδικά όταν εισήλθαν οι Ρώσοι μέσα στην πόλη του Χάρκοβο. Είπαμε, πού πηγαίνετε ξυπόλοιτη σταγκάθια? Με άρματα, χωρίς να έχει προηγηθεί πεζικό να εκαθαρίσει την περιοχή από κυνηγούς αρμάτων, πώς μπαίνει σε μια κατοικημένη περιοχή? Και τους τσάκισαν οι Ουκρανοί εκεί με τα Javelin και με τα αντιαεροπορικά, τα Stinger, αυτά που φέρονται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης μελετήσει προσεκτικά τη σύγκρουση για μεγαλύτερα διδάγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να διεξαχθεί ένας πόλεμος μεταξύ δύο σύγχρονων εθνών τον 21ο αιώνα. Ο αξιωματικός επιχειρήσεων είπε ότι ένα μάθημα που μπορούν να πάρουν οι ΗΠΑ από αυτήν τη σύγκρουση είναι ότι τα ρημουλκούμενα όπλα όπως το οβιδοβόλο Mi-777 μπορεί να ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτά τα συστήματα είναι πιο δύσκολο να κινηθούν γρήγορα για να αποφύγουν τα ανταποδοτικά πυρά. Δηλαδή λέει ότι όταν βάλεις με ένα ρημουλκούμενο, μη αυτοκινούμενο πυροβόλο, σε εντοπίζει ο άλλος και σε εξωτερώνει, διότι είναι δύσκολο να μετακινηθεί. Αυτά τα συστήματα είναι πιο δύσκολο να κινηθούν γρήγορα για να αποφευθούν τα ανταποδοτικά πυρά σε έναν κόσμο με πανταχού παρόντα τα drones και την εναέρια επιτήρηση, είναι πολύ δύσκολο να κρυφτεί στις μέρες μας, ανέφερε αξιωματούχος. Όσον αφορά τα διδάγματα που αντλήθηκαν, υπάρχει ένα βιβλίο που πρέπει να γραφτεί για αυτά, είπε ο δημοκρατικός βουλευτής Jim Himes από το Connecticut, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Λοιπόν, τεράστια σημασίας είναι όλα όσα είπαμε. Επίσης τεράστια σημασία για εδώ, για την Ελλάδα, είναι και η τελευταία λέξη. Ότι ένας βουλευτής λέει πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο για όλα αυτά, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δηλαδή εκεί η νομοθετική εξουσία δεν περιμένει από την εκτελεστική εξουσία να μάθει, να... Μπορεί να γίνεται και αυτό, έχουν όμως και τις δικές τους υπηρεσίες, Επιτροπή Πληροφοριών τη λένε. Τι νομίζετε ότι είναι? Η Υπηρεσία Πληροφοριών είναι και το Κογκρέσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων. Εδώ στην Ελληνική Βουλή υπάρχει Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, υπάρχει Υπηρεσία Πληροφοριών στη Βουλή, υπάρχει Επιτροπή Πληροφοριών. Προσέξτε, όχι για να ελέγχει την ΕΕΠ, άλλο ζήτημα αυτό. Για να συλλέγει πληροφορίες, για να παίρνει, να συντάσει, να ενημερώνει τους νομοθέτες, τους βουλευτές. Εξίσου σημαντικό και αυτό. Αυτά λοιπόν για τον πόλεμο. Συνεχίζουμε στο πρώτο θέμα της απόψινής εκπομπής. Η Rheinmetall, η οποία είναι η βιομηχανία που κατασκευάζει τα Leopard, είπε εγώ δεν μπορώ να δώσω πριν το 24 Leopard. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε τον πόλεμο, να συνεχιστεί ο πόλεμος όλο το 23 για να δώσει το 24 Leopard η Γερμανία. Παρεμπιπτόντως, σήμερα βρίσκεται στην Γερμανία ο Πολωνός Πρωθυπουργός για να πάρει τροποποίηση του End User Certification, του
του πιστοποιητικού τελικού χρήστη και να μπορεί να δώσει πολωνικά άρματα Leopard 2 στην Ουκρανία. Επίσης, σήμερα έχουμε και την παρέτηση της Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, την υπέβαλε στην κυβέρνηση στον Πρωθυπουργό Σόλτς. Και επίσης έχουμε δηλώσεις για διαφόρων για την ανάγκη αποστολής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Επειδή το θέμα θα έλεγα ότι το εξαντλήσαμε στην απόψινή εκπομπή, θα αφήσουμε σε επόμενη εκπομπή να δούμε τι ακριβώς έχουν λάβει οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις από τη Δύση. Μιλάμε για μια τεράστια ποσότητα όλων των ειδών των οπλικών συστημάτων. Ας τα αφήσουμε για την επόμενη μέρα για να μην γίνει μονοθεματική εκπομπή. Να πάμε στο δεύτερο θέμα μας λοιπόν, το οποίο είναι έγινε μια πολύ νεκρή επίθεση, πυραυλική επίθεση στο Ντνίπρο. Ντνίπρο είναι η πόλη Δνίπερος στην ουσία, στη δυτική όχθη του Δνίπερου ποταμού. Εκεί λοιπόν έπεσε ένας πύραυλος από την πυραυλική επίθεση, την τελευταία πυραυλική επίθεση της Ρωσίας πάνω σε μία πολυκατοικία και είχε 39 διαπιστωμένους νεκρούς και περίπου 30 αγνοούμενους. Δηλαδή αν δεν βρεθούν οι αγνοούμενοι, μιλάμε για 69 νεκρούς, μια τεράστια... Είχαμε διαμαρτυρίες από πλευράς της Δύσης, γιατί κτύπησαν οι Ρώσοι πολυκατοικία. Λέγεται ότι κοντά εκεί βρίσκεται ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ότι αυτό στόχευε οι Ρώσοι από την πλευρά τους, και ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι ο πύραυλος έπεσε πάνω στην πολυκατοικία επειδή καταρρίφθηκε από τα πυρά της αεράμινας της Ουκρανίας. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή είναι η δουλειά της, να καταρρύπτει τους πυράβλους. Εν πάση περιπτώσει, το είπε αυτό ο Πεσκόφ για θέλοντας να αποσύσει τις ευθύνες από την Ρωσία. Ούτως ή άλλως, ρωσικός πύραυλος είναι, αυτό σκότωσε τους ανθρώπους. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Επίσης, ο Πεσκόφ είπε ότι αναφερόμενος στα 12 ή 14 άρματα Challenger που στέλνει η Αγγλία πλέον, αυτό είναι η λυμένη απόφαση στην Ουκρανία, λέει αδίκως τα στέλνετε και αυτά θα καταστραφούν όπως καταστράφηκαν ό,τι έχετε στείλει μέχρι τώρα. Τώρα είναι και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα παιχνίδι εντυπώσεων που γίνεται όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Να πούμε ότι υπάρχει μία... Εδώ είμαστε, ωραία, το είπαμε και αυτό, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι το Reuters έχει κάνει μία αναφορά, και επειδή είναι δυτικής προέλευσης, γι' αυτό το αναφέρουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε και να λέμε και τις δύο απόψεις και να λέμε και ποιος λέει τι, για να μην... Γιατί είπαμε ότι έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Ο καθένας προσπαθεί να παρουσιάσει τις πληροφορίες και τα γεγονότα όπως θέλει. Εν πάση περιπτώσει, το Reuters αναφέρεται σε μια νέα εξέλιξη. Αυτή η νέα εξέλιξη αφορά την υπερτορπίλη, έτσι ονομάζεται, Ποσειδών δηλαδή, η οποία λειτουργεί στην ουσία σαν ένα μη επανδρομένο υποβρύχιο που εκτοξεύεται από υποβρύχιο. Δηλαδή τορπίλι, μικρό υποβρύχιο, μη επανδρομένο, το οποίο κινείται με κινητήρα πυρηνοκίνητο, που σημαίνει ότι μπορεί να κινείται σε μέγιστα βάθη, τέρμα, στον πάτο, με ελάχιστο θόρυβο, λέει, και αενάως. Και φέρει πυρηνική κεφαλή. Αυτό, με βάση τους παρατηρητές, εφόσον τελικώς είναι επιχειρησιακά έτοιμο αυτό το οπλικό σύστημα, αυτή η τορπίλη, ναι, την καθιστά στην ουσία ένα ανίκητο όπλο. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει το Reuters για το θέμα, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα στη δοκιμή. Η Ρωσία παρήγαγε τις πρώτες πυρηνικές κεφαλές για τις υπερτορπίλες Ποσειδών που θα αναπτυχθούν στο πυρηνικό υποβρύχιο Μπέλγκοροτ
μετέδωσε το ρωσικό ειδησιογραφικό μέσω ΤΑΣ τη Δευτέρα επικαλούμενο άγνωστη αμυντική πηγή. Αυτά όμως τα λέει το Reuters, στηριζόμενο σε πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ. Τα πρώτα φορτία πυρομαχικών Ποσειδών έχουν κατασκευαστεί και το υποβρύχιο Μπέλγκοροντ θα τα παραλάβει στο εγγύς μέλλον, ανέφερε η ανώνυμη πηγή στο ΤΑΣ. Πρόκειται για ένα υποβρύχιο πυράβλων κρούζ, τροποποιημένο για ειδικές επιχειρήσεις, το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει μη επανδρομένα υποβρύχια οχήματα, αυτό που είπα δηλαδή, συμπεριλαμβανομένης της τορπίδης Ποσειδών, του όπλου που υπολογίζουν σοβαρά οι ΗΠΑ. Ο Πούτιν είχε μιλήσει για πρώτη φορά το 2018 για το συγκεκριμένο όπλο, που θα γινόταν γνωστό αργότερα με την ονομασία Ποσειδών, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα θεμελιωδώς νέου τύπου στρατηγικό πυρηνικό όπλο με τη δική του πηγή πυρηνικής ενέργειας. Πυρηνικίνητο με δικιά του πηγή. Στην ομιλία του, ο Πούτιν είχε πει ότι το βεληνικές της τορπίλης θα είναι απεριόριστο και ότι θα μπορεί να λειτουργεί σε ακραία βάθη και με ταχύτητα πολλαπλάσια αυτών οποιοδήποτε υποβρυχίου ή άλλων τορπιλών, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να το χτυπήσουν, εκτός κι αν το χτυπήσουν την ώρα που κινείται, αλλά καθιστά πολύ δύσκολη την αντιμετώπιση. Κάνουν πολύ χαμηλό θόρυβο, έχουν μεγάλες δυνατότητες ελιγμών και είναι πρακτικά αδύνατο να καταστραφούν από τον εχθρό. Δεν υπάρχει κανένα όπλο σήμερα στον κόσμο που να μπορεί να τις αντιμετωπίσει, είχε πει ο Πούτιν. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο ο Πούτιν προσπάθησε και απέτυχε να δοκιμάσει την πυρηνική τορπίλη Ποσειδών τις τελευταίες εβδομάδες και το υποβρύχιο επέστρεψε στη βάση από την Αρκτική, ανέφερε ανώτερη πηγή πληροφοριών των ΗΠΑ σύμφωνα με την Daily Mail. Η Ρωσία καυχάται ότι ο Ποσειδώνας θα ήταν ικανός να καταστρέψει ολόκληρες πόλεις προκαλώντας τσουνάμι, σημειώνει η Βρετανική εφημερίδα, αναμεταδίδοντας τις αμερικανικές πληροφορίες που επικαλέστηκε δημοσίευμα του CNN ότι παρατηρήθηκε τον Μπέλγκοροντ να προετοιμάζεται για μία δοκιμή, στη συνέχεια να εγκαταλείπει την περιοχή δοκιμών στην Αρκτική θάλασσα και να επιστρέφει στο λιμάνι χωρίς να πραγματοποιήσει τη δοκιμή. Θεωρείται ότι η αποτυχία δοκιμής του όπλου πιθανότητα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της ευρύτερης εικόνας και της πρόσφατης στρατιωτικής πρακτικής της Ρωσίας, η αποστολή κακώς εκπαιδευμένων και ανεπαρκώς εξοπλισμένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, δήλωσε δυτικός διπλωμάτης στο CNN. Η στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας περνάει δύσκολες στιγμές και μπορούμε επίσης να δούμε ότι οι κυρώσεις της Δύσης σε στρατιωτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας έχουν αποτελέσματα και πρέπει να συνεχιστούν, τονίστηκε. Το Μπελγκοροντ, 30.000 τόνων, έχει 6 τορπίλες Ποσειδών και χρησιμεύει επίσης ως μητρικό πλοίο για μικρότερα υποβρύχια που οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει για επιχειρήσεις. Οι τορπίλες παρομοιάζονται με drones επειδή μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως και να παρακάμψουν τις άμυνες. Έχουν επίσης μία θεωρητικά περιόριστη εμβέλεια χάρη στον κινητήρα του πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι αναφορές για την ταχύτητά του ποικίλουν με αποτέλεσμα να φτάνει τα 70 μίλια την ώρα, ακόμα και τα 124 μίλια την ώρα, καθιστώντας το πολύ δύσκολο να σταματήσει. Τα όπλα θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν ως μη επανδρομένα υποβρύχια οχήματα. Η κυβέρνηση του υποβρυχίου του συγκεκριμένου δεν αναφέρονται στον διοικητή του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, αλλά απευθείας στον Πούτιν επειδή έχει τα κουμπιά με τα πυρηνικά όπλα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Απλά να σας θυμίσω ότι προχθές είχαμε πει ότι αυτός ο πόλεμος γίνεται και γι' αυτό, για να ανακόψει την ταχύτητα και να περιορίσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων στρατηγικών όπλων από πλευράς της Ρωσίας. Εδώ βλέπουμε πιθανόν ένα αποτέλεσμα αυτής της πρόθεσης της Δύσης να σταματήσει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ρωσίας μέσα από την αποδυνάμωσή της δια του πολέμου στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δεύτερο θέμα μας. Νομίζω ότι, ναι, να το πω για να... Νομίζω ότι θα το βρίσκετε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει πάλι με τον πόλεμο. Δυστυχώς θα μας απασχολεί ο πόλεμος, ελπίζουμε όχι για πολύ, να βρεθεί μια λύση να τελειώνει. Μια πολύ σημαντική πληροφορία πάλι από δυτικές πηγές που στηρίζονται όμως σε πληροφορίες που προέρχονται και από τη Ρωσία και από το Ιράν.
έχει να κάνει με την προμήθεια της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν με σύγχρονα αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι 35 ρωσικής κατασκευής. Εδώ να σας πω ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δηλαδή άνθρωποι που υπηρέτησαν στην Τεχεράνη, υπήρχε ένας διχασμός στην κορυφή της ηγεσίας του Ιράν και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Δηλαδή, η πλειονότητα πολιτικών και αξιωματικών σε ανώτατο επίπεδο επεδίωκαν να προμηθευτούν δυτικής κατασκευής και πολιτικά αεροπλάνα για την Iran Air, αλλά και πολεμικά αεροπλάνα για την πολεμική αεροπορία. Όμως αυτό ήθελα να γίνει στο πλαίσιο μιας γενικότερης συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση. Εδώ βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος επιτάχυνε την προσέγγιση του Ιράν με την Ρωσία. Και δεν είναι χωρίς σύννεφα οι σχέσεις των δύο χωρών. Έχουν τα δικά τους προβλήματα, αλλά μπροστά στην κοινή απειλή από πλευράς της Δύσης, ειδικά τώρα με τον πόλεμο, η Ρωσία βρέθηκε σε ανάγκη, έδωσε φαίνεται περισσότερα ή τέλος πάντων ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του Ιράν και έτσι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το θέμα. Η Τεχεράνη έχει μέχρι στιγμής προμηθεύσει τα ρωσικά στρατεύματα με περίπου 1.700 μη επανδρωμένα οχήματα. Αυτά τα οποία ανέφερε πριν από λίγο το CNN. Και σχεδιάζει να προμηθεύσει άλλα 300 στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Δύσης. Το Ιράν θα παραλάβει σημαντικό αριθμό ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών Σουχόι 35 μέχρι το Μάρτι του 23, δηλαδή σε λίγους μήνες. Στο πλαίσιο μιας μεγάλης στρατιωτικής παραγγελίας που περιλαμβάνει επίσης άλλα αμυντικά συστήματα, πυράβλους και ελικόπτερα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASNIM, επικαλούμενη συνέντευξη ενός Ιρανού αξιωματούχου, όπως μετέδωσε το Bloomberg την Κυριακή 15 Ιανουαρίου του 2023. Ο Σαχριάρ Χεϊντάρη, ο οποίος είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την Εθνική Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, δεν διευκρίνησε τον αριθμό των αεροσκαφών που παραγγέλθηκαν. Τα περισσότερα από αυτά τα όπλα θα εισέλθουν στη χώρα σύντομα. Για παράδειγμα, τα μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι 35 θα φτάσουν στο Ιράν στις αρχές του επόμενου έτους. Το επόμενο έτος, το έτος στους λαούς και στις χώρες που προέρχονται, που είχαν ως θρησκεία τον ζωροαστρισμό, το νέο έτος αρχίζει 21 Μαρτίου. Είναι το νευρός που έχουν και οι Κούρδοι και... Λοιπόν, τα σχόλια του Χεϊντάρη έρχονται επίσης καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή πίεση για την καταστολή. Το Δεκέμβρη αποκαλύφθηκε έκθεση που επικαλείται αξιωματούχους των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία ετοιμάζεται να παράσει στο Ιράν Σουχόι 35 και αυτά είναι πιθανότατα τα 24 αεροσκάφη που είχε παραγγείλει η Αίγυπτος από τη Ρωσία και τελικώς υπαναχώρησε και ακύρωσε την παραγγελία μετά από πιέσεις των ΗΠΑ. Και έτσι πιθανόν ως αντάλλαγμα των μη επανδρομένων που παίρνει η Ρωσία από το Ιράν να δώσει τα συγκεκριμένα Σουχόι στην Τεχεράνη. Πάντως αναφέρεται ότι ήδη οι Ιρανοί πιλότοι εκπαιδεύονται σε αυτά τα αεροσκάφη. Να πούμε πάντως ότι το Δεκέμβρη ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος πίεσε για εκαθάριση, δηλαδή να χτυπηθούν με στρατιωτική επιχείρηση ιρανικά εργοστάσια που παράγουν όπλα για τη Ρωσία και να συλληφθούν οι προμηθευτές. Στο ίδιο κλίμα, ο σύμβουλος του πρόεδρου της Ουκρανίας Μικαήλο Ποντολιάκ έγραψε στο Twitter ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να αυξήσει την προμήθεια ντρόνς και πυράβλων στο Κρεμλίνο παρά τις διεθνείς κυρώσεις σε εταιρείες και οντότητες που εμπλέκονται στη μεταφορά όπλων στη Ρωσία. Είπαμε ότι πόσα ακριβώς δώσαν. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η CIA, δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθούσε να βοηθήσει το Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αν δηλαδή του παραχωρήσει εξελιγμένα οπλικά συστήματα, οι σύμμαχοί του, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι και άλλες χώρες με τις οποίες το Ιράν έχει δύσκολες σχέσεις. Αυτό που αρχίζει να εμφανίζεται είναι τουλάχιστον η αρχή μιας πλήρως αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, με τους Ιρανούς να προμηθεύουν ντρόνους στους Ρώσους,
τα οποία σκοτώνουν Ουκρανούς αμάχους όπως μιλάμε σήμερα, δήλωσε ο επικεφαλής της CIA William Burns σε συνέντευξή του στο κανάλι PBS. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν, γνωρίζετε, τα έχουμε πει εδώ, ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι και η Βόρεια Κορέα δίνει οπλικά συστήματα, κυρίως πυρομαχικά, ίσως και πυράβλους στην Ρωσία. Εδώ να πούμε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, εν προκειμένου κυρίως η Βρετανία αλλά και η Αμερική, θεωρούσε ότι εξαντλούνται τα αποθέματα πυράβλων κρούζ της Ρωσίας. Αυτό δεν επαληθεύτηκε ποτέ. Βλέπουμε ότι ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες 15 μέρες το νέο έτος, έχουμε εκατοντάδες είναι οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν, άρα μάλλον δεν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα της Ρωσίας ή κάπου βρίσκει πυράβλους τέλος πάντων. Πάντως, εάν η Βόρεια Κορέα δίνει πυράβλους, αυτό σημαίνει, επειδή θεωρείται η Βόρεια Κορέα ένα προτεκτοράτο της Κίνας, θεωρείται ότι και η Κίνα έχει αρχίσει να εμπλέκεται δια της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο. Να θυμίσω ότι σήμερα ο υπέξ της Κίνας ζήτησε να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματικά μέσα. Δηλαδή έκανε παρέμβαση στην ουσία υπέρ της Ρωσίας. Αυτό ήταν λοιπόν και το τρίτο θέμα. Να πάμε τώρα στο πέμπτο θέμα, το οποίο είναι πραγματικά και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Έγιναν τρεις, στην Τουρκία υπάρχει μία οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί από το ανώτατο δικαστήριο ως τρομοκρατική, παρόλα αυτά όμως συνεχίζει να τη δράση της στην Τουρκία. Στην Τουρκία μόνο, είναι τουρκική οργάνωση, ισλαμιστική. Είναι η Hizbul Tahrir. Αυτή η οργάνωση λοιπόν που θέλει την επιβολή του ισλαμικού νόμου στην Τουρκία, έκανε τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Και όταν λέμε συγκεντρώσεις, μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Δεν είναι τίποτα μυστική δράση, 5-6 άτομα σε μια γιάφκα. Και μάλιστα μία στην Άγκυρα, μία στην Κωνσταντινούπολη και μία στα Άδανα. Τρεις. Και μάλιστα συμμετείχαν και δύο κόμματα. Το ένα, το κόμμα του γιού του Νεσμετίν Ερμπακάν, το Ξανά Ρεφάχ Παρτισί, έτσι λέγεται, και το άλλο, το Χιούνταπαρ, ένα κόμμα που ίδρυσε το βαθύ τουρκικό κράτος μέσα στους κόλπους της κουρδικής κοινότητας σε ισλαμιστές Κούρδους εκεί στον Διαρμπακύρ. Έχει μερικές δεκάδες χιλιάδες μέλη. Αυτά τα κόμματα λοιπόν, νόμιμα κόμματα, συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε οργάνωση που θεωρείται. Τι λέει λοιπόν αυτή? Αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 του τουρκικού συντάγματος. Λέει, αυτό είναι απαράδεκτο να ισχύει. Αυτό είναι η πηγή όλων των κακών για την Τουρκία. Για να δούμε τι λέει αυτό. Το άρθρο 2. Λοιπόν, το πρώτο λέει, άρθρο του τουρκικού συντάγματος λέει, το τουρκικό κράτος είναι μία ρεπούμπλικα, μία republic, δηλαδή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεύτερον, η τουρκική republic σέβεται την κοινωνική ειρήνη, την εθνική αλληλεγγύη και το νόημα του δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι προσδεδεμένη στον εθνικισμό του Μουσταφά του Ατατούρκ, έτσι τον λέει, και στηρίζεται στις βασικές αρχές που είναι κράτος δημοκρατικό, κοσμικό, κοινωνικό και κράτος δικαίου. Αυτό που ενοχλεί λοιπόν τους τζιγαντιστές είναι το laïc de social, ότι είναι δηλαδή κοσμικό κράτος. Και λέει ότι η πηγή όλων των προβλημάτων είναι σε αυτό το άρθρο και πρέπει να καταργηθεί. Αυτό ξέρετε είναι μια ύβρις. Αν κάποιος, ένα άτομο το έλεγε πριν 30 χρόνια, θα βρισκόταν την επόμενη στιγμή στη φυλακή, θα διαπομπευόταν. Τώρα έχει διανύσει τέτοια απόσταση αμφισβήτηση που πλέον γίνεται συνέδριο, συγκεντρώσει με χιλιάδες άτομα και λένε κάτω το κοσμικό κράτος να φέρουμε. Και επειδή αυτό ορισμένοι να θεωρούν ότι δεν έχει σημασία, όχι, έχει τεράστια σημασία, γιατί δείχνει την ποιοτική αλλαγή στην Τουρκία μετά την άνοδο του κόμματος δικαιοσύνης και του Ερντογάν στην εξουσία, ότι μια ολόκληρη γενιά, 2002-2023, μια ολόκληρη γενιά γαλουχείται με τα νάματα
του Ισλάμ και τα αποτέλεσματα είναι αυτά, ότι σταδιακά ενισχύονται και στην κοινωνία αλλά και στους θεσμούς του κράτους οι Ισλαμιστές και αποδυναμώνονται οι Κεμαλικοί. Δεν λέω ότι έχουν ακόμα πολύ τεράστια ισχύ στο στρατό, αλλά σε σχέση με πριν από 25 χρόνια η κατάσταση έχει ανατραπεί. Δηλαδή έχουν αποκτήσει αξιοσημείωτη ισχύ οι Ισλαμιστές στις δομές του τουρκικού κράτους και στην κοινωνία. Και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι Ταλιμπάν σήκωσαν μία σημαία των Ταλιμπάν στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν από την Ιρανική πλευρά και τι είπαν με ανάρτησή τους. Το 2055 οι Ταλιμπάν θα ελέγξουν την Τουρκία, δηλαδή θα εγκαθιδρυθεί στην Τουρκία ένα καθεστώς των Ταλιμπάν όπως στο Αφγανιστάν. Δεν λέω, αυτά μπορεί να έχουν και το χαρακτήρα της προβοκάτσιας, ότι είναι προβοκατόρικα, είναι όμως, πιστεύω ότι επειδή συμβαίνουν, πρέπει να τα σημειώνουμε, να τα λέμε, χωρίς να τα μεγεθύνουμε, αυτά που είναι, να τα παρουσιάζουμε, για να μπορούμε να ερμηνεύουμε και τις εξελίξεις, τις πιθανές εξελίξεις στο μέλλον. Τώρα, ο Ερντογάν σήμερα μίλησε με τον Πούτιν, του ζήτησε πάλι για τη Συρία, έθεσε το θέμα της Συρίας, αυτό τον καίει, η απειλή της δημοκρατίας που υπάρχει και εφαρμόζεται του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διδασκαλία στη μητρική γλώσσα όλων των εθνικών ομάδων που κατοικούν στη βορειοανατολική Συρία, αυτά είναι απειλή για την Τουρκία, δεν είναι στρατιωτική απειλή, και παρακαλάει τον Πούτιν να πείσει τον Άσαντ για να κινηθούν από κοινού να εξουδετερώσουν τη δημοκρατία, όχι τους Κούρδους και την τρομοκρατία. Αυτά είναι μπούρδες. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσει τώρα αυτόματα, αλλά ναι. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα, επίσης τι άλλο ζήτησε, λέει να πάρει η Τουρκία τα σιτηρά, να τα κάνει αλεύρι και μετά να τα δώσει στις αφρικανικές χώρες που πεινάνε. Αυτό τι σημαίνει, να κλέψει τα μισά. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Μέσα από τη διαδικασία της μετατροπής των σιτηρών σε άλευρα, τα περισσότερα θα μείνουν στην Τουρκία, θα λύσει και το πρόβλημα του Ερντογάν προεκλογικά. Αυτό θέλει. Επίσης, επικήρυξαν, άκουσον, αυτό γινόταν στην Άγρια Δύση, στις ΗΠΑ, οι σερίφηδες έκαναν προκηρύξεις και έλεγαν επικηρύξετε ο τάδε ληστής για 1.000 δολάρια, για 2.000 δολάρια. Τώρα η Τουρκία έχει επικηρύξει τον Καντέρ, τον Ενές Καντέρ αυτόν, τον αθλητή του μπάσκετμπολ του NBA, με 500.000 δολάρια. Και δεν έφτασε μόνο σε αυτό, τον απειλούν τη ζωή του, και ο άνθρωπος σήμερα νομίζω ότι αποκάλυψε και τα μηνύματα, τα απειλητικά που δέχεται. Αυτά οι ΗΠΑ να τα βλέπουν αυτά και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί, διότι επίσης έχουμε και ένα άλλο σοβαρό θέμα. Ο Αλί Μπαμπατζάν, παλιός στενός συνεργάτης του Ερντογάν και τώρα αρχηγός του κόμματος ΔΕΒΑ στην Τουρκία, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας, που έβαλε τα θεμέλια για το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας στις πρώτες δεκαετίες του Ερντογάν. Τώρα έφυγε, έχει κάνει το δικό του κόμμα, κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση Ερντογάν ότι με σκανδαλώδη τρόπο διοχετεύει κεφάλαια στην εταιρεία Baykar του Γαμπρούτου, αυτή που κάνει τα Bayraktar και τα άλλα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα drones, και ότι αυτό νοθεύει τον ανταγωνισμό, δηλαδή αδικεί τις άλλες εταιρείες που θέλουν, ιδιωτική εταιρεία είναι, που θέλουν και αυτές να αναπτύξουν συστήματα, στην ουσία πνίγει τον ανταγωνισμό για να βοηθήσει την οικογένειά του. Είχαμε απάντηση από τον Bayraktar, τον ιδιοκτήτη, θεώρησε ότι αυτά είναι συκοφαντίες. Σε πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα αυτό και είπε ο Μπαμπατζάν, όταν πάρουμε την εξουσία δεν θα τα αφήσουμε αυτό έτσι, θα το κυνηγήσουμε. Να κλείσουμε τα θέματα της Τουρκίας, ενώ τα εσωτερικά ή τέλος πάντων αυτά που απασχολούν την Τουρκία, είναι ότι περίμενε ο Ερντογάν από τη Σουηδία να πιάσει αυτούς που έκαναν το ομοίωμά του και τον κρέμασαν ανάποδα και να το φέρει να τους δικάσουν, τέλος πάντων να πάρει μέτρα το σουηδικό κράτος εναντίον αυτών που έκαναν αυτήν την ακτιβίστικη ενέργεια. Εκεί λοιπόν
Να πούμε για όσους δεν έχουν δει τι κάνανε, εκεί μια ομάδα υπερασπιστών της Ροζάβα, Κούρδοι και Σουηδοί πολίτες, ενώ Σουηδοί Σουηδικής καταγωγής, όχι Κούρδοι με Σουηδικά διαβατήρια. Τι έκαναν, μάλιστα ένας Σουηδός, ο Ανδρέα, μίλησε στην εφημερίδα, να δούμε μετά, και είπε ότι εμείς κάναμε, λέει, θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα, ότι όλοι οι δικτάτορες καταλήγουν όπως κατέληξε ο Μουσολίνη. Και τι έκανα, λέει, μπήκα στο διαδίκτυο, βρήκα μια προσωπίδα του Ερντογάν, την αγόρασα, αγοράσαμε και ένα κουστούμι, το φορέσαμε σε μια κούκλα και την κρεμάσαμε ανάποδα. Το μήνυμα θέλαμε, εμείς δεν είπαμε ότι θα σκοτώσουμε κανέναν, ούτε απειλήσαμε κανέναν. Είπαμε ότι όλοι οι δικτάτορες έχουν αυτή την κατάληξη. Αναφερόμενοι στο Μουσολίνη που... Τώρα λοιπόν βγήκε ο εισαγγελέας και τι είπε. Λοιπόν, για μισό λεπτό λίγο να δούμε. Εδώ. Σουηδός εισαγγελέας δήλωσε σήμερα πως δεν θα διενεργηθεί επίσημη έρευνα για μία παρουσίαση την περασμένη εβδομάδα στη Στοκχόλμη, όπου ένα ομοίωμα του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν κρεμάστηκε από τα πόδια αποφανοστάτη, ανέφερε η εφημερίδα Αυτόν Μπλάντετ. Εκεί μίλησε και ο Ανδρέα, ένας από αυτούς που έκαναν αυτή την ακτιβιστική ενέργεια. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο δείχνει ένα ομοίωμα του Ερντογάν να κρέμεται από σκηνή έξω από το Δημαρχείο της Στοκχόλμης, προκάλεσε οργή στην Τουρκία. Η Άγκυρα κάλεσε τον πρεσβευτή της Σουηδίας την Πέμπτη και απέτυχε να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Ωστόσο, ο Σουηδός εισαγγελέας αποφάσισε επίσημα πως η ενέργεια δεν τιμωρείται με βάση τη Σουηδική νομοθεσία. Λέει επακριβώς επιλέξει. Έλαβα την υπόθεση ως δυσφήμιση. Του ήρθε η καταγγελία ότι ήταν δυσφήμιση. Αλλά δεν θεώρησα ότι θα μπορούσε να ισοδυναμεί με δυσφήμιση. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να μην ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας Λούκας Έριξτον στην εφημερίδα Αυτόν Μπλάντετ. Η Σουηδία επιδιώκει την έγκριση της Τουρκίας για να γίνει μέλος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και αυτό μια ψυχρολουσία για τον Ερντογάν. Τελικά διαπιστώνει ότι αν και σε ορισμένες χώρες βρίσκει τους χρήσιμους ηλίθιους, στη Σουηδία ακόμα δεν τους έχει βρει, δεν μπορεί να εκτουρκιστεί η Ευρώπη, ιδιαίτερα η Σουηδία, απόδειξη η σημερινή απόφαση του εισαγγελέα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Ο Τσαβούσογλου δέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την Υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ζεγοβίνης. Εκεί, αφού είπε πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Τουρκίας στην ειρήνη στα Βαλκάνια, εντάξει, γνωστά είναι όλα αυτά, αφού τόνισε ότι η αγροτική τράπεζα της Τουρκίας, Ziraat Bankası, έτσι ονομάζεται, σύντομα θα έχει αναπτύξει και το 37ο παράρτημά της, κατάστημά της στη Βοσνία, δείχνοντας δηλαδή ότι έτσι η Τουρκία κάνει οικονομική διείσδυση δια του τραπεζικού τομέα. Εδώ να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η αγροτική τράπεζα, η Ziraat Bankası, είναι αυτή η οποία κρατικοποίησε, έκλεψε δηλαδή, τις καταθέσεις αλλά και ακίνητη περιουσία των Αρμενίων που είχε σκοτώσει το τουρκικό κράτος με τη γενοκτονία το 2015. Και με εκείνα τα ματωμένα λεφτά η τράπεζα αυτή, η Ziraat Bankası, κάνει πολιτική τόσα χρόνια, χρηματοδοτεί τους Τούρκους αγρότες, άνοιξε και στην Ελλάδα υποκαταστήματα να χρηματοδοτεί την τουρκική επεκτατική πολιτική στη Θράκη, στη Ρόδο και όπου αλλού, και τώρα βλέπουμε ότι και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Βέβαια, αφού η διεθνής κοινότητα δεν καταδίκασε την Τουρκία για τα εγκλήματα της γενοκτονίας, τα συνεχίζει με άλλο τρόπο. Είπε λοιπόν εκεί ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου, να σας πω τι ακριβώς είπε για να μην... Λοιπόν, αναφερόμενος στο θέμα των F-16. Λοιπόν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, το μετέφρασα πριν από λίγο από τα τουρκικά, θα πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη υπουργική συνάντηση του στρατηγικού μηχανισμού με τον κύριο Μπλίνκεν την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή. Οι φίλοι μας πρώτα πήγαν στην Ουάσιγκτον, έστειλε επιτροπή στην Ουάσιγκτον, και εκεί θα κάνουν προπαρασκευαστικές συναντήσεις σήμερα και αύριο. Την Τετάρτη θα αξιολογήσουμε από κοινού τα θέματα που έχουμε καθορίσει στην ατζέντα μας. Ένα από αυτά είναι τα F-16. Εκτός όμως από τα F-16 υπάρχουν θέματα που θα εξετάσουμε σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο. Οι στρατιωτικές διαπραγματεύσεις για τα F-16 έχουν ολοκληρωθεί. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έστειλε στο State Department σχετική πρόταση. Τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή η κυβέρνηση, ενημέρωσε ανεπίσημα το Κογκρέσο μέσω του State Department. Οι επικεφαλής των Επιτροπών Εξωτερικών Σχέσεων και το πιο έμπειρο μέλος και των δύο πτερύγων
είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται. Είναι επίσημη ειδοποίηση προς το Κογκρέσο. Γνωρίζετε στην επίσημη δήλωση τη διαδικασία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Υπάρχει, λέει, πρώτα ισχύει στην πρώτη φάση το 51%, αν δηλαδή υπάρχει 51% πλειοψηφία, περνάει. Εάν βάλουν βέτο στην πρώτη φάση, στη δεύτερη χρειάζονται τα 3/5, μας λέει εδώ ο Ερντογάν. Κάνει παράπονα για έναν, εννοεί το Μενέντες, δεν τον ονομάζει γιατί φοβάται τώρα που θα πάει. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει αντιταρκικές θέσεις. Πάντως λέει, αν η κυβέρνηση παραμείνει αποφασισμένη, δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Κυβέρνηση Biden. Αλλά το έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλουμε να αγοράζουμε εμείς οπλικά συστήματα και να έχουμε δεμένα τα χέρια. Και εννοεί τους όρους. Δεν θα δεχτεί δηλαδή η Τουρκία όρους. Πάντως έκανε αναφορά ο Τσαβούσογλου και είπε ότι ανησυχεί γιατί η Τουρκία έχει διαταράξει την ισορροπία στην υποστήριξη αλλά και στην παροχή οπλικών συστημάτων που τηρούσε μέχρι τώρα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος υπέρ της Ελλάδας, και αυτή η αλλαγή των ισορροπιών λέει επηρεάζει και την Κύπρο. Δείχνει την ανησυχία του και ζητάει την αποκατάστασή της. Και είπε επίσης, έχουμε και τον ΑΚΑΡ που δηλώνει για το θέμα, επειδή υπάρχουν συζητήσεις για το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει να είναι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως που δεν υπάρχουν διαδικασίες να την διώξουν. Ότι πόσο χρήσιμο είναι, πόσο χρήσιμη είναι η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, λέει. Ένα ΝΑΤΟ χωρίς την Τουρκία είναι αδιανόητο. Είμαστε ένα δοκιμασμένο έθνος, ένας δοκιμασμένος στρατός που δεν θα ενεργούσε κατά τρόπο που θα ερχόταν σε αντίθεση με τις συμμαχίες μας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε ο ΑΚΑΡ στους Financial Times. Τώρα, για να δώσει εκεί συνέντευξη, πάνω να πείτε κάτι προετοιμάζουν. Financial Times είναι παγκόσμιος διαμορφωτής, όχι μόνο κοινής, αλλά και πολιτικής γνώμης. Αναφερόμενο συγκεκριμένα στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, την οποία μόνο δύο χώρες μέλη της συμμαχίας, Τουρκία και Ουγγαρία, δεν έχουν επικυρώσει, ο ΑΚΑΡ είπε: υποστηρίζουμε πλήρως την πολιτική ανοιχτών θερών του ΝΑΤΟ. Ακριβώς όπως σεβόμαστε την επιθυμία των υποψηφίων χωρών να γίνουν μέλη, πρέπει και αυτές οι χώρες να σέβονται τις δικές μας ανησυχίες αναφορικά με τα θέματα ασφαλείας. Θέλουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Περιμένουμε από τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ολοκληρώσουν το έργο τους και να δώσουν μια λύση στο θέμα αυτό. Σχετικά με τα F-16, δήλωσε αισιόδοξος ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα δώσει τελικώς το πράσινο φως. Θέλουμε να ενισχύσουμε το στρατό μας και οι ΗΠΑ θέλουν οι χώρες του ΝΑΤΟ να ξοδεύουν περισσότερα για την άμυνα. Αλλά μετά έρχονται και θέτουν περιορισμούς στις δικές μας αγορές στρατιωτικού υλικού. Αναφερόμενος στη σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία, προσέξτε ανατολίτικη πονηριά. Μα κάποιος πρέπει να μιλάει με τη Ρωσία. Χωρίς αυτόν τον διάλογο θα υπήρχε αδιέξοδο. Θα περιμένουμε από τη Δύση να ευχαριστήσει τον πρόεδρό μας που συνομιλεί με τον Πούτιν, είπε ο ΑΚΑΡ. Η Τουρκία τώρα επιθυμεί, αρνήθηκε να πει αν επίκειται κάποια επιχείρηση εναντίον των Κούρδων του YPG στη Συρία. Είπε ότι επιθυμεί μια επανευθυγράμμιση με την Ουάσιγκτον. Η ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας σύμμαχος. Η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, οι στόχοι και οι αξίες μας είναι κοινά. Θέλετε να σας το ξαναπώ, το ακούσατε? Η ΗΠΑ είναι στρατηγικός μας σύμμαχος. Η ιστορία της Τουρκίας και τον ΗΠΑ. Ο πολιτισμός της Τουρκίας και τον ΗΠΑ. Οι στόχοι και οι αξίες της Τουρκίας με τον ΗΠΑ είναι κοινά. Όταν είμαστε δυνατοί, είναι και το ΝΑΤΟ δυνατό. Κατέληξε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος πρόκειται να έχει συνάντηση σήμερα στη Βρετανία με τον Βρετανό ομόλογο του Μπεν Γουάλας. Σας έχουμε και γι' αυτό δυνατά πράγματα. Λοιπόν, πάμε και αυτό το θέμα. Έχει περάσει ο χρόνος δυστυχώς και δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ο Ταβιάνι είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Επισκέφθηκε την Άγκυρα για να ως μεσολαβητής να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της Λιβύης, γενικώς στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ να πούμε ότι η Ιταλία έχει τη μερίδα του Λέοντος στα θαλασσοτεμάχια της Κυπριακής ΑΟΣ. Παρ' όλα αυτά πήγε στην Άγκυρα, θα μεταβεί στο Κάιρο, στην Τινησία, στη Λιβύη και δεν έρχεται στην Ελλάδα. Τι σοή συμμαχία είναι αυτή που θες, κυρία Μελώνη, και λες ότι αγαπάς και την Ελλάδα? Γιατί να μην έρθει στην Ελλάδα ο κύριος Ταβιάνι?
Εμείς δεν είμαστε, δηλαδή η χώρα με τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα με την Λιβύη δεν πρέπει να είναι στο κάδρο αυτών των συναντήσεων. Νομίζω ότι είναι λάθος της Ιταλικής εξωτερικής πολιτικής αυτό. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε επίσης για το ίδιο θέμα να πούμε ότι υπάρχει κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι και το κεντρικό θέμα του Φιλελεύθερου σήμερα στην Κύπρο. Τα περνάμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, και να περάσουμε στο ότι υπάρχει κινητικότητα, γι' αυτό και η έλευση του Μπλίνκεν και όλα τα άλλα που έχουμε πει, η συμφωνία οριοθέτησης Λιβάνο-Ισραήλ, η επίσκεψη του διοικητή της CIA στη Λιβύη, η επίσκεψη του Υπουργείου Ενέργειας της Λιβύης στις ΗΠΑ, τώρα η βόλτα του Ταβιάνι, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Πάμε τώρα σε ένα πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό θέμα, από τα πιο σημαντικά. Τουρκία και Βρετανία κάνουν στρατηγική συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας. Γιατί η Αγγλία βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα επιχειρεί κάτι εναλλακτικό. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται. Η Τουρκία βρίσκει διέξοδο στη Βρετανία και οι δύο χώρες στείλουν μια στρατηγική συνεργασία ελέγχου της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το έχουμε ξαναπεί ότι η Τουρκία ήταν απομονωμένη στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είχε ούτε ένα σύμμαχο. Η Λιβύη δεν είναι σύμμαχος, αποικία της είναι. Κανένας άλλος δεν ήταν με την Τουρκία. Τώρα βρήκε σύμμαχο στη Βρετανία. Τα γνωστά βρώμικα παιχνίδια της Βρετανίας, γι' αυτό και ο ΑΚΑΡ τώρα πάει να δει τον ομόλογό του στην Αγγλία. Στην εξίσωση Βρετανία-Τουρκία, βασικοί παράμετροι είναι η αμυντική συνεργασία, κοινές δράσεις και ασκήσεις, ανάπτυξη σχέσεων στο πεδίο της στρατιωτικής βιομηχανίας, ενώ είναι προφανές πως στην εξίσωση μπαίνουν εκ των πραγμάτων και οι βρετανικές βάσεις της Κύπρου. Άκουσαν. Οι Άγγλοι θα χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις που είναι παράνομα τις κατέχουν στην Κύπρο, δεν πληρώνουν ενίκιο από την αρχή, ενώ έπρεπε να πληρώνουν. Αφήστε που μπορεί να με την αποαπικιοποίηση μπορεί να τους πετάξουν έξω η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, το κεφάλαιο των βάσεων λοιπόν μπορεί να τα ανοίξει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το τελευταίο αναμένεται φυσιολογικά ότι θα αποτελέσει την απάντηση της Λευκωσίας σε αυτή τη στρατηγική συμμαχία, την οποία παρακολουθεί και όπως συναφώς πληροφορούμαστε, εκφράζεται ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί, καθώς εκτιμάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, γράφει ο δημοσιογράφος Κώστας Βενιζέλος στο Φιλελεύθερο. Είναι προφανές πως η Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας υπόψη τις κοινές δράσεις, τις κινήσεις της διεύρυνσης της συνεργασίας με άλλες χώρες της περιοχής, δεν μπορεί να μην αντιδράσει και να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης τις βρετανικές βάσεις, αν και μόνο μια φορά στο παρελθόν το έχει κάνει αυτό. Σημειώνεται ότι Λονδίνο και Άγκυρα προσπαθούν να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν να κάνουν τετραμερή Τουρκία, Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία στρατιωτική συνεργασία στη Μεσόγειο. Η Ιταλία είναι πολύ προσεκτική, σε κάποιο βαθμό επιφυλακτική, αν και δεν κλείνουν την πόρτα. Να θυμίσουμε ότι έγινε τριμερής των Υπουργών Άμυνας Ιταλίας, Βρετανίας, Τουρκίας. Ενώ οι Ισπανοί έχουν οικονομικά συμφέροντα πέρα από τις τράπεζες ισπανικές που είναι ανοιχτές στην Τουρκία, έχουμε και την αγορά του αεροπλανοφόρου Ανατολού. Το αεροπλανοφόρο αναμένεται να εγκατασταθεί είτε μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, είτε και νότια της Κρήτης, και από εκεί να επιχειρεί να το χρησιμοποιεί σαν τεχνητό νησί, δηλαδή η Τουρκία, και από εκεί να απογειώνει και να προσγειώνει μη επανδρομένα αεροσκάφη και ελικόπτερα για να ασκεί πολιτική με επίκληση, με παρουσία στρατιωτικής σημαίας. Είναι προφανές ότι Άγκυρα και Λονδίνο, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρούν να δημιουργήσουν μια περιφερειακή μόνιμη πολιτική ελέγχου, λειτουργώντας ως αντίβαρο στη Γαλλία, που έχει, ξέρετε, στρατιωτική παρουσία μέσα από τη συνεργασία με την Ελλάδα, με την Κύπρο, και έχοντας ως κοινό πεδίο δράσης και προσοχής στη Λιβύη. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη Γαλλία, η οποία παρακολουθεί από κοντά τις κινήσεις αυτών των δύο άσπονδων φίλων της, υπάρχουν και άλλες χώρες που ανησυχούν. Λόγω της Λιβύης αντιδρά και η Αίγυπτος, η οποία επίσης παρακολουθεί τα πράγματα από κοντά. Στην ατζέντα της συνεργασίας, είπαμε, βρίσκεται και η αμυντική βιομηχανία. Η Άγκυρα προσπαθεί να πάρει και κινητήρες Rolls-Royce, αλλά έχει συνεργασία και με την Bae Systems για να κάνει το δικό της μαχητικό πέμπτης γενιάς. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι στο παρελθόν ο Τάσος Παπαδόπουλος,
το 2007, όταν είχε επιχειρήσει κάτι τέτοιο ξανά η Βρετανία, έβγαλε από το σετάρι το θέμα της αποαπικιοποίησης και το κεφάλαιο βάσης, και μετά από αυτό η Αγγλία έκανε πίσω, και τώρα εκείνον το φάκελο που τον είχαν επεξεργαστεί αρμοδίως έγκριτη νομική, κορυφαία νομική της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Τάσου Παπαδόπουλου, τον ξανά έχουν βγάλει από το σιρτάρι στη Λευκοσία, και αν η Βρετανία κάνει επικίνδυνα βήματα προσέγγισης με την Τουρκία, ιδιαίτερα αν τολμήσει να χρησιμοποιήσει τις βάσεις που παρανόμως τις έχει, δεν πληρώνει ενίκιο και εν πάση περιπτώσει παρανόμως τις κατέχει, αν τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο, η Κυπριακή Δημοκρατία ευχόμαστε, όποιος και να εκλεγεί, να βάλει στο τραπέζι το θέμα να ανοίξει το κεφάλαιο βάσης για να κάνει για άλλη μια φορά, ελπίζουμε, η Βρετανία πίσω. Τεράστιο θέμα, επαναλαμβάνω. Και να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το Καστελόριζο. Ο Economist, στο ξεκούδουνο, εκεί που δεν περίμενε κανένας, έθεσε το θέμα του Καστελόριζο και αναρωτιέται κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να καταλάβει μια στρατηγική επιχείρηση στο Καστελόριζο. Λοιπόν, μπορεί η Τουρκία να καταλάβει ένα μικρό ελληνικό νησί, αναρωτιέται, διαρωτάται ο Economist, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην έντυπη έκδοση υπό τον υπέρτιτλο «Γύρος και κανονιοφόροι». Το άρθρο αναφέρεται στο Καστελόριζο και στο κατά πόσον θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανάφλεξης στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Δεκάδες σπίτια σε παστέλ χρώματα, κάνει μια αναφορά στο Καστελόριζο. Λέει μετά, η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στο Καστελόριζο και σε ορισμένα άλλα νησιά. Τον περασμένο μήνα, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι οι Τουρκοί βαλιστικοί πυρόβλοι θα μπορούσαν να πλήξουν την Αθήνα. Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα, είχε προειδοποιήσει. Οι ακτές της Τουρκίας είναι σε απόσταση που διανύεται κολυμπώντας από το Καστελόριζο. Το πλησιέστερο ελληνικό νησί, η Ρόδος, είναι 120.000 μακριά, 120 χιλιόμετρα μακριά. Αυτά είναι τα επιχειρήματα της Τουρκίας. Τα αναμασά το Economist. Δεν ξέρω τι. Μια σειρά πραγμάτων κλείνουν εναντίον μιας ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Το ένα είναι το γεγονός ότι οι αμφότερες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Το άλλο είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα διέλυε τον τουρισμό και τον Δίο. Ωστόσο, ο κίνδυνος υπάρχει επίσης επειδή η κυβέρνηση του Ερντογάν έχει αναπτύξει μια προτίμηση στη χρήση βίας για την επίθεση στόχων της, ιδίως στη Συρία. Και καταλήγει. Η Τουρκία κατηγορεί τους Έλληνες για στρατιωτικοποίηση των νησιών σε αντίθεση με τις διεθνείς συμβάσεις. Πέρυσι, τα τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν εικόνες από ντρόνς δείχνοντας παραδόσεις στρατιωτικών οχημάτων σε ορισμένα νησιά. Η Ελλάδα δεν άρνεται την αποστολή νέων στρατιωτών, αλλά λέει ότι γίνεται μόνο για αμυντικούς σκοπούς. Με τις εκλογές να προγραμματίζονται και στην Ελλάδα και στην Τουρκία φέτος, οι εθνικιστές και στις δύο πλευρές θα μπουν στον πειρασμό να αναδείξουν τη στρατιωτική τους ισχύ. Το να υπερασπίζεις την πατρίδα τους είναι εθνικιστής, έτσι. Καλά. Οι ντόπιοι του Καστελόριζο, καθώς και οι Τούρκοι επισκέπτες, προσπαθούν να κλείσουν τα αυτιά τους. Είναι μόνο θέατρο, λέει ένας σερβιτόρος. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ελπίζουν ότι έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι ο Economist, ήθελα να πω κι άλλα γι' αυτό, αλλά επειδή τελειώνει ο χρόνος, ο Economist θέτει το θέμα, είναι πολύ σημαντικό. Παρεμπιπτόντως, το έχει θέσει και άλλη σύμμαχος χώρα στη Μέση Ανατολή και είπε σχεδόν τα ίδια για το Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. 15 Ιανουαρίου του 1950 έγινε ένα δημοψήφισμα στην Κύπρο και το δημοψήφισμα αυτό έθετε ένα εξής απλό ερώτημα. Επιθυμείτε την ένωση με την Ελλάδα, ναι ή όχι? Το ναι πήρε πάνω από 90%, ψήφισε η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων της Κύπρου. Το δημοψήφισμα τότε ήταν υπό αγγλική κατοχή η Κύπρος, έτσι, αποικιοκρατία. Γι' αυτό το δημοψήφισμα διοργανώθηκε από την Εκκλησία. Και αυτό θα έλεγα ότι ήταν και η αδύναμη πλευρά του, διότι δεν μπορούσαν να πάνε να ψηφίσουν. Κατά την άποψή μου έπρεπε να πιστούν οι Τουρκοκύπροι να ψηφίσουν, υπό ποια έννοια? Καλύτερα να πάμε με την Ελλάδα, σας διασφαλίζουμε, έπρεπε να πει και η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι, σας διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας απολύτως, ελάτε ψηφίστε κι εσείς, για να είναι πιο ισχυρό. Αλλά όταν το διοργανώνει η Εκκλησία, πώς να μπει ένας μουσουλμάνος να ψηφίσει? Παρ' όλα αυτά όμως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, αφού η διοίκηση ήταν στα χέρια των Άγγλων, ποιος να έκανε το δημοψήφισμα? Η μόνη οργανωμένη δομή
στο νησί ήταν για τον Ελλήνων, ήταν η Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το δημοψήφισμα σήμανε καμπανάκι για τους Άγγλους, οι οποίοι άρχισαν να επεξεργάζονται έκτοτε το σχέδιο της εμπλοκής της Τουρκίας στο Κυπριακό. Να σημειώσουμε ότι η Τουρκία μέχρι τότε δεν είχε καμία απολύτως πολιτική για το Κυπριακό. Μάλιστα, έχω μια δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, το 1937 του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που λέει ότι δεν υφίσταται Κυπριακό για την Τουρκία. Εκεί λοιπόν η Αγγλία, βλέποντας ότι ο λαός σε ποσοστό 90% θέλει την ένωση με την Ελλάδα και με δεδομένο ότι η Κύπρος και συγκεκριμένα οι βάσεις της στην Κύπρο μαζί με το Γιβραλτάρ είναι τα δύο σημεία από τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να αποχωρήσει η Αγγλία με βάση δηλώσεις επισήμων της αγγλικής κυβέρνησης, τότε η Αγγλία, για να μην έρθει αντιμέτωπη μόνο της με τον Ελληνισμό, με τους Έλληνες στην Κύπρο και με την Ελλάδα, τι έκανε? Η πολιτική του διέρη και βασίλευε. Δηλαδή, έβαλε την Τουρκία να ασχοληθεί με το Κυπριακό, να υπερασπιστεί υποτίθεται τους Τουρκοκύπριους, με βάση αυτά που γνωρίζω, μέχρι τότε, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε το ζήτημα της Ένωσης τέτοια κινητικότητα, δεν υπήρχαν και προβλήματα μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Θα έλεγα ότι ήταν μηδενικά. Πώς προέκυψαν αμέσως μετά? Προέκυψαν διότι τα έστησε η ανωτέρα δύναμη στο Λονδίνο. Έβαλε λοιπόν τους Τουρκοκύπριους στο παιχνίδι και σταδιακά την Τουρκία έγινε η περίφημη τριμερής το 55, αν δεν κάνω λάθος, που τη δέχθηκε η Ελλάδα κακώς, Αγγλία, Τουρκία, Ελλάδα, και έκτοτε άρχισε η καταστροφική πορεία της Κύπρου. Και αντί για ένωση που ζήτησε ο λαός, δεν ήταν άποψη κανενός εδώ στην Αθήνα, άποψη του κυπριακού λαού ήταν, μια καθαρή άποψη. Αντί λοιπόν για ένωση, οδηγηθήκαμε στην διχοτόμηση, και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η πολιτική των δύο κρατών, απειλείται η Κύπρος από τον τρίτο Ατήλα στην Αμόχωσο, στην κλειστή πόλη της Αμόχωσο, στα Βαρόσια, και μέσω της μεθοδευμένης διοχέτευσης αλλοδαπών, Αφρικανών και άλλων Ασιατών στις ελεύθερες περιοχές, η Τουρκία επιχειρεί να ελέγξει το σύνολο του νησιού. Λοιπόν, αυτά για την επέτειο, την 73η επέτειο του δημοψηφίσματος. Δεν ξέρω, είδατε τίποτα σε καμία τηλεόραση ελληνική, κάπου, κάτι? Ίσως είναι οι τύψεις, ξέρετε, δεν είναι. Γιατί οι ευθύνες της Αθήνας είναι τεράστιες. Να πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα μας. Το τελευταίο θέμα μας είναι ο Λάκης Γιαλουρίδης. Ο Λάζαρος Μαύρος αποχαιρέτησε, χθες έγινε η κηδεία του, δεν ειδοποιήθηκαμε, εγώ είχα πρόθεση να πάω, ελπίζω να είμαι εκεί στα 40. Ο Λάζαρος Μαύρος έγραψε ένα άρθρο και πραγματικά είναι συγκινητικό, ξέρω ότι ορισμένοι δεν θέλετε να διαβάζω άρθρα, αλλά είναι συγκινητικό και θα με δικαιολογήσετε κι εσείς όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωσή του. Στο σπουδαίο Έλληνα Χριστόδουλο Γιαλουρίδη. Η Κύπρος έχασε ένα άξιο τέκνο της. Τρεις συγκατοικούσαμε αρθρογραφώντας σε αυτήν την προτελευταία σελίδα της Κυριακάτικης Σημερινής. Πάνω αριστερά ο Σάββας Ιακωβίδης, πάνω δεξιά ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης και από κάτω φαρδής πλατής ο γράφων με τον αριθμό λέξεων που όρισαν οι σχεδιαστές της εφημερίδας και μετράει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τελευταία μέρα συγκατοίκησης, το φύλλο της Κυριακής, 1η Ιανουαρίου του νέου έτους 2023. Το διαβάσαμε το άρθρο το κοινό. Πάνω αριστερά το άρθρο του Σάββα Ιακωβίδη με τίτλο «Ο νέος αρχιεπίσκοπος Γεώργιος απέναντι σε πολιτικούς και στην τουρκοδιζωνική». Πάνω δεξιά το άρθρο του Χριστόδουλου Γιαλουρίδη με τίτλο «Η ελληνική πολιτεία στον διαμορφούμενο νέο κόσμο». Αυτό διαβάσαμε. Και από κάτω το άρθρο του Γράφοντος 2023 του ελληνισμού το σημαντικότερο έτος. Αυτή η των τριών αρθρογραφική συγκατοίκηση εύθυς τερματίστηκε. Αδυσόπιτα, οριστικά και τελεσίδικα. Ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης εύθυς απεδίμησε εις Κύριον, χωρίς να προλάβει να γράψει το άρθρο του για την έκδοση της 8ης Ιανουαρίου. Υπήρξε προσωπικά για τον γράφοντα επί μισό αιώνα,
ένα σπουδαίο, σπουδαιότατο μεγαλύτερο αδέρφη. Καθοδηγητής. Όπως καθοδηγητής, εθνικός γαλοχητής και υπόδειγμα, υπήρξε για μας και ο πατέρας του, ο αείμνηστος γυμνασιάρχης Κωνσταντίνος Γιαλουρίδης. Θα μας έλεγε τη μέρα που χάσαμε το γιο του, τον Χριστόδουλο, αν ζούσε ο πατέρας του, με την γλώσσα του προπάτορα των ποιητών Ομήρου, της Ιλιάδος και της Οδύσσιας. «Μόρσιμον ήμαρ», δηλαδή «μοιραία ημέρα», η υπό τη σημαρμένης προσδιορισμένη ημέρα του θανάτου, και για όλους εμάς «νηλεές ήμαρ», σκληρή άσπλαχνη μέρα, Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023, που χάσαμε τον Λάκη μας στο Γιαλουρίδι. Δεν το χάσαμε μόνο εμείς ως προσωπικοί φίλοι, συγγενείς, οικείοι, συνεργάτες, συναγωνιστές, συναρθρογράφοι. Τον έχασε η Κύπρος. Τον έχασε η Ελλάδα. Η ελληνική διασπορά. Ο σύνολος ελληνισμός. Δι' αυτόν τον ελληνισμό υπηρέτησε με τις άοπλες προσπάθειές του σε ολόκληρη την επίγεια διαδρομή του ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης. Ως πολιτιστική υπερδύναμη στην Οικομένη, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούμε εις έτη οι νεοέλληνες, επιφορτισμένοι με πρώτη στο καθήκον την ενδυνάμωση της Ελλάδος και Κύπρου, ώστε πλέον να μην εκπέμπουμε μηνύματα φόβου και αδυναμίας, ιδίως έναντι της τουρκικής επιβολής. Θλιβερό, τεθλιμμένο καθήκον να αποχαιρετήσουμε και εμείς στην νεκρόσιμον ακολουθία, πρώτου δεύτε τελευταίων ασπασμών, τον αναπαυθέντα μεγαλύτερό μας αδελφό Λάκη Γιαλουρίδη. Μαθητής του γυμνασίου ήμουνα όταν είχα την ευλογημένη τύχη να τον γνωρίσω φοιτητή και εκλεγμένο πρόεδρο φοιτητών, τότε που η ανθεληνική χούντα των Αθηνών του απαγόρευσε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να συνεχίσει τις σπουδές του εκεί, Αθήνηση Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων. Διότι ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθνικών Φοιτητικών Ενώσεων Κυπρίων, ΟΦΕΚ, ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης ηγήθηκε της πρώτης πανελληνίως κυπριακής φοιτητικής αντιχουντικής δράσης, απαιτώντας την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη γενέτειρά της, ένα και πλέον έτος πριν από την ηρωική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Στο φτωχικό της οικογένειάς του, στην οδό Μιαούλη της Μόρφου, απέκτησε ακόμη έναν εθνικό πνευματικό πατέρα, τον δικό του πατέρα, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Γιαλουρίδη, ελληνολάτρη γυμνασιάρχη, ο οποίος στα φοιτητικά του χρόνια, εθελοντής μαζί με άλλους Κύπριους φοιτητές των Αθηνών, πολεμιστής στο 31ο Σύνταγμα Ευζώνων το 1940-41, πολέμησε γενναία με Μάνλι Χερτιφέκιο τους Ιταλούς φασίστες εισβολής του Μουσολίνη στις νικηφόρες επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στη Βόρεια Ήπειρο. Τον ολέθριο για τον ελληνισμό στην Κύπρο Ιούλιο του 1974 και την ατίμωση στις προδομένες από τη Χούντα κυπριακές Θερμοπύλες, ξαναβρεθήκαμε με τον Λάκη. Συμπολεμιστές τότε μαζί με τον Λάκη Γιαλουρίδη στη μάχη της Λεύκας, σε ένα διάλειμμα των πολεμικών επιχειρήσεων, ένα βράδυ στο σπίτι της οδού Μιαούλη στη Μόρφου, όπου μεταβήκαμε με ένα τεθωρακισμένο μάρμον Χάρικτον, το ανθιπιλάρχου της 21 Εάν Παναγιώτη Χόπλαρου, για μπάνιο και ένα δείπνο από τα χέρια της γλυκύτα της μάνας του, της αείμνηστης κυρίας Κούλας. Εκείνο το δέσιμο κράτησε ήδη μισό αιώνα. Μεταβαίνει σήμερα εις χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων, ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης. Ποθινής πατρίδων και πάλιν πολίτης παραδείσου υπό του υψίστου ποιούμενος. Και συμπίπτει παραμονή 73ης επετείου του ενωτικού δημοψηφίσματος στις 15 Ιανουαρίου 1950. Αυτοπροσώπος και ιδιοχείρος και ενυπογράφος, το 96% των Ελληνίδων και Ελλήνων της Κύπρου, υπό τους ιερούς στόλους των ενωριακών ιερών ναών, υπέγραψαν το «Αξιούμε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα», κρατώντας άσβεστη εκείνη τη διαμέσου των αιώνων ελληνική αγωνιστική δάδα που παρέλαβε από τον πατέρα του Κωνσταντίνο. Σε όλη τη δημόσια διαδρομή του ο Λάκης Γιαλουρίδης δεν είχε άλλο πρότιστο στόχο και καθήκον πάρεξ την απελευθέρωση της σκλαβωμένης το 1974 από τον τουρκικό Ατίλα Κύπρο και την ενδυνάμωση του ελληνισμού σε αμφότερα τα κράτη του και στη διασπορά. Βίωσε, μελέτησε και ήξερε ότι διαχρονικά οι ήττες του κυπριακού αγώνα οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις διαχρονικές ανεπάρκειες του ελλαδικού μας κράτους των Αθηνών. Εκεί στην Αθήνα, καταξιωμένος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και από εκεί επέλεξε να δίνει τις μάχες του.
με την διακεκριμένη πανεπιστημιακή επιστημοσύνη του, με τις πληθωρικές του δράσεις και τις σχέσεις του στον ακαδημαϊκό, στο δημοσιογραφικό, τον πολιτικό, τον στρατιωτικό, τον πολιτισμικό και τον ομογενειακό χώρο. Προπάντων για ένα ισχυρότερο πάντοτε και ιδίως πολύ σοφότερο ελληνισμό. Κράτιστος γνώμων και άριστος οικαστής, όπως έγραφε ο Θουκυδίδης στο εγκόμιό του για τον Θεμιστοκλή, της περίλαμπρης νίκης στους Περσικούς πολέμους του 480 π.Χ. Αυτό ακριβώς επέμεινε να μεταλαμπαδεύει στους φοιτητές του, στους αναγνώστες των άρθρων και των βιβλίων του, στους ακροατές των διαλέξεων και των ραδιοτηλεοπτικών παρεμβάσεών του ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης. Πρωτοβρεθήκαμε το 1972 και συνεχίσαμε μαζί μέχρι πριν 2 εβδομάδες. Δημοσιογραφικά συγκάτοικοι μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2023 στην πρώτη-τελευταία σελίδα της εφημερίδας Σημερινή. Μόνιμοι κυριακάτοικοι 3 αρθρογράφοι μαζί και ο Σάββας ο Ιακωβίδης στην ίδια σελίδα. Το τελευταίο άρθρο του αναπαυθέντος Χριστόδουλου Γιαλουρίδη πρωτοχρονιά είχε τον εναγώνιο τίτλο «Η ελληνική πολιτεία στο διαμορφούμενο νέο κόσμο». Το έγραψε μόλις μια εβδομάδα πρώτου τέλους της επίγειας διαδρομής του. Αδερφέ Λάκη, τώρα που μεταβαίνεις στο να ύμνεις στο πατέρα σου, να πεις σε παρακαλώ στον υποδεκανέα του 39ου Συντάγματος Ευζώνων Κωνσταντίνο Γιαλουρίδη ότι ποτέ δεν ξεχνάμε στις εθνικές μας επιτίους να μεταδίδουμε από το ράδιο πρώτο την δική του παραγγελιά, το αγαπημένο του εμβατήριο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Θα σας θυμόμαστε και θα σας ευγνωμονούμε όσο ζούμε. Ελληνική αιωνίωση μνήμη σου αδερφέ. Λάζαρος Μαύρος. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ας βάλουμε όλοι μας, ας ακούσουμε αυτό το εμβατήριο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γιαλουρίδη, εθελοντή υποδεκανέα του 39ου Συντάγματος που πολέμησε ηρωικά το 1940-41 στα βωνά της Ηπείρου, που ενέπνευσε τον ιό του Χριστόδωρο Γιαλουρίδη, αλλά και δεκάδες ή εκατοντάδες και χιλιάδες νέους στην μαρτυρική βασανισμένη Κύπρο. Καληνύχτα σας.